Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel. Έρχονται νέες καρατομήσεις και σύντομα στην ελληνική αστυνομία για το επιχειρησιακό φιάσκο με τους Κροάτες Χούλιγκανς. Φίλο και φτερό, το βιντεοληπτικό υλικό από τις αρχές δεν μιλά το DNA που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του 29χρονου Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφια. Στα κινητά των προφυλακισμένων Χούλιγκανς αναζητούν απαντήσεις οι αρχές. 7 τόνους υγρά αέριο μετέφερε το βιτιοφόρο που τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος της Κακιάς Σκάλας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, προκαλώντας κίνδυνο ζωής για τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και όσους επιχειρούν για την κατάσβεσή του. Σώσε ο οδηγός του οχήματος, μετάγγιση του επικίνδυνου φορτίου και πολύωρη διακοπή και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Ξανάκλεισε η παλιά Εθνική Οδός. Τι είναι το επικίνδυνο φαινόμενο μπλεύ που ανησυχεί τις αρχές? Παράνομη κατάληψη 3.000 τετραγωνικών μέτρων αιγιαλού και παραλίας με ομπρέλες, ξαπλώστρες και ξύλινες κατασκευές εντόπισαν σε παραλίες της Τίνου αρμόδια κλιμάκια παρουσία εισαγγελέας. Το αυτόφορο οδηγήθηκε υπότροπος επιχειρηματίας. Θα συνεχιστούν και το Σεπτέμβριο οι έλεγχοι, προανήγγειλε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Φωτιά ξέσπασε, κυρίες και κύριοι, το μεσημέρι σε βιτιοφόρο που μετέφερε πάνω από 7 τόνους υγρά αέριο επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Ο οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει το όχημα και είναι καλά στην υγεία του, αλλά σε ισχύ παραμένει η διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, πλέον και στην παλιά Εθνική Οδό. Και στον κόμβο Μεγάρων, στον κόμβο Κινέτας, προηγουμένως είχε αποκατασταθεί κυκλοφορία, δεν ισχύει καθώς γίνεται προσπάθεια μετάγγισης του επικίνδυνου φορτίου. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Κακιάς Σκάλας στο ρεύμα προς Κόρινθο και επιτόπου επιχειρούν από νωρίς 27 πυροσβέστες με νέα οχήματα, του πυροσβεστικού σώματος. Στόχος, μόλις πέρασε ο άμεσος κίνδυνος ζωής για όσους κινούνταν αλλά στην περιοχή αλλά και των κλιμακίων που επιχειρούν, ήταν η μετάγγιση του επικίνδυνου φορτίου του υγροποιημένου αερίου σε άλλο βιτιοφόρο, το οποίο έφτασε με καθυστέρηση στο σημείο ακριβώς λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας στο δίκτυο. Τους ειδικούς ανησύχησε και ανησυχεί από την πρώτη ώρα ο κίνδυνος εμφάνισης του φαινομένου μπλεύ, ο κίνδυνος δηλαδή υπερσυμπίεσης του αερίου που μεταφέρεται σε υγροποιημένη μορφή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη μεγάλης κλίμακας. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής για να μάθουμε περισσότερα. Πυρετώδεις διαδικασίες ακολούθησαν τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα πάταξης της οπαδικής βίας με στόχο την άμεση και απρόσκοπτη εφαρμογή τους. Ευρεία σύσκεψη συγκλήθηκε νωρίτερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπό τον Υπουργό Γιάννη Οικονόμου, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Όπως προανήγγειλε ο Υπουργός, έρχονται νέες καρατομήσεις και σύντομα το προεξόπλησε με δηλώσεις του νωρίτερα στην ΕΡΤ. Παραδέχτηκε εξάλλου ότι η ελληνική αστυνομία δεν διαχειρίστηκε σωστά κρίσιμες πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της, με τραγικό αποτέλεσμα τη δολοφονία του Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ, όπως δήλωσε αναφορικά και με τις αντιδράσεις, με συγχωρείτε, της αντιπολίτευσης, ουδέποτε σκέφτηκε να παραιτηθεί. Συνεχίζονται βεβαίως και οι έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 29χρονου φιλάθλου. Να δούμε όλο το ρεπορτάζ. Νέο μπαράζ απομακρύνσεων ανώτατων αξιωματικών από νευραλγικές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μετά το επιχειρησιακό φιάσκο με την φωνική επιδρομή των Κροατών Χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι αυτά ακριβώς που οδήγησαν σε αυτή την αποτυχία, μια αποτυχία που δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική αστυνομία, την οποία αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή και για την οποία θα αποδώσουμε ευθύνες. Ήδη έχουμε αποδώσει κάποιες ευθύνες και θα αποδώσουμε κι άλλες ανάλογα με την εξέλιξη της έρευνας που βρίσκεται, σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω και πάλι, όχι στο απότατο μέλλον, πολύ σύντομα με βάση τις διαδικασίες που οφείλουμε να ακολουθήσουμε, που τηρούνται και που γίνονται αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννης Οικονόμου ανέφερε επίσης πως οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η Ελλάς δεν τις διαχειρίστηκε σωστά με τραγικά αποτελέσματα. Υπήρχαν πληροφορίες στην ελληνική αστυνομία που δεν τις διαχειριστήκαν σωστά. Δεν φτάσανε στο δικό μου το επίπεδο ποτέ. Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται πως τουλάχιστον 5 από τους Κροάτες συλληφθέντες συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε αιματηρά επεισόδια με Σέρβους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τότε είχαν συλληφθεί ξανά από την ελληνική αστυνομία. Από την περαιτέρω έρευνα τα τελευταία 24 ώρα έχει διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον 6 από αυτούς τους χούλιγκαν έχουν συλληφθεί και καταγραφεί από την ελληνική αστυνομία σε επεισόδια που είχαν γίνει τον Νοέμβριο του 2015 στην Αθήνα. Τότε είχε γίνει ένας αγώνας του Champions League. Είχαν έρθει Κροάτες και Σέρβοι οπαδών προς υποστήριξη ελληνικών ομάδων με τις γνωστές διαμάχες που υπήρχαν. Ορισμένοι από τους Κροάτες που είχαν εντοπιστεί είχαν μετά συμμετάσχει και σε επεισόδια στο Ελευθέριος Βενιζέλος με Σέρβους,
οπαδούς. Τα αποτελέσματα από το DNA που συνέλεξαν οι αρχές από την Σωρό του Μιχάλη κρίνονται ως μη ικανά για να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη. Για αυτό το λόγο, εάν και ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, το βάρος πέφτει στα ευρήματα από την ανάλυση των συσκευών που είχαν στην κατοχή τους οι Κροάτες Χούλικανς. Σε ό,τι αφορά τώρα την τραγωδία της Νέας Φιλαδέλφειας, εγώ θα πω μόνο ότι οι ένοχοι θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν. Ήδη δεκάδες ύποπτοι έχουν εντοπιστεί. Στα κινητά των συλληφθέντων υπάρχει η υποψία ότι μπορεί να έχει καταγραφεί βίντεο που να βοηθά τις αρχές στην αποκάλυψη του δράστη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον ατόμων που συμμετείχαν στην δολοφονική επίθεση, καθώς οι αρχές θεωρούν πως στην Ελλάδα κρύβονται αρκετοί Κροάτες με την βοήθεια των συνεργών τους που πήραν μέρος στα επεισόδια. Λοιπόν, να παραμείνουμε στο θέμα, να βρούμε τον Μαρίνο Αλιφέρη με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καθώς, Μαρίνο, οι έρευνες βεβαίως συνεχίζονται. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ σου και νωρίτερα. Το DNA δεν είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα δώσει τη λύση. Τι εξετάζουν τώρα οι αρχές? Οι έρευνες συνεχίζονται 11 μέρες μετά, Μάιρα, και σχεδόν θα έλεγε κανείς ότι βρίσκονται στο ίδιο σημείο που ήταν και την πρώτη ημέρα. Μπορεί να έχουν πάρα πολλά ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, από τα κινητά που κατέσχεσαν από τους Κροάτες. Επί της ουσίας όμως κάποιο άτομο το οποίο να έχουν να προσανατολίζεται και να λένε από την αθλητική βία ότι αυτός είναι ο δολοφόνος του Μιχάλη, που όλοι θέλουν να εντοπιστεί αυτό το άτομο, δεν έχει γίνει. Δεν έχει βρεθεί αυτό το στοιχείο που θα συνδέσει έναν από τους 105 προφυλακισμένους με την δολοφονία του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ. Τώρα προσπαθούν να βρουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όποια και αν είναι αυτά, από τα πιστήρια που εντοπίστηκαν και από όλα τα υπόλοιπα. Ταυτόχρονα γίνονται πάρα πολλές συσκέψεις. Σήμερα ήταν ένα παράσι συσκέψεων στην Κατεχάκη, όπου συμμετείχε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αλλά και ο αρχηγός και οι επιτελάχες και περιοχές στις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι οργανωμένων οπαδών, γιατί ακούσαμε χθες και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα κλείσουν οι λέσχες των οπαδών, ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος που ήδη υπάρχει. Γίνεται λοιπόν μια πλέον στρατηγική και όλοι βρίσκονται σε συναγερμό, γιατί το πρωτάθλημα αρχίζει και το Σαββατοκύριακο και υπάρχει επαναληπτικό στη ΣΑΕΚ με τους Κροάτες στη Δύναμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ο Μαρίνος Αλιφέρης, κυρίες και κύριοι. Να μείνουμε ακόμη στην υπόθεση, την πολύκροτη, και βεβαίως να δούμε τι περαιτέρω στοιχεία υπάρχουν για τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι Κροάτες Χούλιγκανς και βεβαίως οι επικοινωνίες τους. Όπως ακούσατε, δεν έχουν ανοίξει ακόμη όλα τα κινητά, αλλά σε αυτά ακριβώς ευελπιστούν οι αρχές. Ξεσκονίζουν αστυνομικές και δικαστικές αρχές τα βίντεο από την καταδρομική επίθεση των Κροατών Χούλιγκανς και των Ελλήνων συνεργών τους στη Νέα Φιλαδέλφεια, τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων των 105 κατηγορουμένων, τα δείγματα DNA αλλά και τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από το σημείο της δολοφονίας του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ. Φωτοβολίδες, αυτοσχέδια ρόπαλα, κομμάτια από πέτρες και άλλα αντικείμενα εξετάζονται ξονυχιστικά, ενώ σε κάποια εξ αυτών έχουν εντοπιστεί και κοιλίδες αίματος. Κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει το δράστη στους δράστες της δολοφονίας μπαίνει στο μικροσκόπιο την ώρα που ο ένας μετά τον άλλον, οι 105 κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, παίρνουν το δρόμο για τις 16 φυλακές που θα κρατηθούν. Διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Ανακριτές και εισαγγελείς τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους ως ύποπτους τέλεσης νέων αδικημάτων και ύποπτους φυγής, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Κροάτες υπήκοοι. Κρίνεται ότι εάν αφαιθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να τελέσει και άλλα εγκλήματα, λαμβανομένου πλέον υπόψη ότι ο κατηγορούμενος είναι αλλοδαπός υπήκοος και μόνιμος κάτοικος Κροατίας και στερείται οποιασδήποτε γνωστής διαμονής στη χώρα ή τη στοιχείο από τη συνδρομή του οποίου προκύπτει σκοπός φυγής του. Αυτό που όλοι είδαμε είναι ότι ήρθε στην Ελλάδα ένα στρατιωτικά συντεταγμένο και πειθαρχημένο και εξοπλισμένο δολοφονικό τάγμα, το οποίο είδατε με τι διαθέσεις κινήθηκε έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Δικαστές και εισαγγελείς καταλογίζουν στους κατηγορούμενους, τους οποίους αποδίδεται μεταξύ άλλων και το αδίκημα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, αντικοινωνικότητα και σταθερή ροπή προς τη διάπραξη νέων εγκλημάτων. Στην Αττική, σε μη επακριβώς προσδιορισμένο χρόνο, πάντως τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου 2023 έως τις 8 Αυγούστου 2023, συγκρότησαν από κοινού επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, αποτελούμενη από περισσότερα από 3 μέλη, εγκληματική οργάνωση. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, αφού συνεννοούνταν τηλεφωνικά, συγκεντρώνονταν ομαδικά σε ασφαλή σημεία για να μην γίνουν αντιληπτοί,
επιβιβάζοντας σε κοβόι οχημάτων, προσέγγιζαν αθλητικούς χώρους και επιτίθονταν χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλα αντικείμενα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σαφή απάντηση σήμερα στις προκλητικές δηλώσεις του Προέδρου της Κροατίας, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες, σε ένα παραλυρηματικό κρεσέντο, είπε πως η Ελλάδα δεν είναι κράτος δικαίου. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Έχει κανόνες. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Ούτε η χώρα, ούτε η ελληνική δικαιοσύνη δέχεται υποδείξεις από καμία άστοχη φωνή εκτός συνόρων, ακόμα και αν αυτή είναι επίσημη. Οι έρευνες δικαστικών και αστυνομικών αρχών συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης και την απόδοση ποινικών ευθυνών σε όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτή την αιματηρή συμπλοκή με θύμα τον 29χρονο Μιχάλη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να υποδεχθούμε την Μαρία Καρακλιούμη, η πολιτική αναλύτρια και δημοσκόπος της ΡΑΣ, είναι σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel. Μαρία Καρακλιούμη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να δούμε μαζί. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Ρήγα, τον Αντιπρόεδρο Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας, κοντά μας. Πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο? Το θέμα δεν είναι καθαρά αθλητικό, δεν είναι ποδοσφαιρικό, είναι και πολιτικό. Καλησπέρα. Ναι, νομίζω ότι είναι βαθιά πολιτικό έτσι όπως έγινε, όπως εξελίχθηκε το όλο θέμα, και εξηγώ γιατί. Σήμερα, μετά τα γεγονότα της Νέας Φιλαδέλφειας και τον άδικο χαμό ενός νεαρού οπαδού, βλέπουμε ότι έχουμε και ένταση μεταξύ της χώρας μας και της Κροατίας. Για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν νιώθουν και ότι περνάνε και διανύουν και την καλύτερη περίοδο, γιατί ανέκυψε άλλο ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό όμως πώς ανέκυψε? Ανέκυψε από το γεγονός ότι ενώ εμείς ως χώρα θέλουμε να πιστεύουμε και να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε η πιο όρημη δημοκρατία των Βαλκανίων, η πιο βαθιά δημοκρατία, αυτή που λειτουργεί καλύτερα από όλες. Και είδαμε τελικά, γιατί ξέρετε, ακόμα και η λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας έχει να κάνει με τη λειτουργία του κράτους, έχει να κάνει με τη λειτουργία της δημοκρατίας. Είδαμε λοιπόν ότι ακόμα και μια μικρή χώρα, όπως για παράδειγμα είναι το Μαυροβούνιο, διαβίβασε απόρριτες πληροφορίες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην ελληνική αστυνομία. Δεν φαίνεται να έγινε η απαραίτητη και σε βάθος εκτίμηση της σοβαρότητας των πληροφοριών και οδηγηθήκαμε σε αυτό που οδηγηθήκαμε. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με θέματα τα οποία προκύπτουν επειδή στο αρχικό στάδιο δεν λειτουργήσαμε με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργήσουμε. Τώρα έχει ανοίξει ξαναπώ... μια ολόκληρη κουβέντα για το κατά πόσο ο Υπουργός, και εννοείται ότι έχει μπει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης από την αρχή, απάντησε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ, αν έπρεπε να αναλάβει οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη, αν έπρεπε να παραιτηθεί, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, και εδώ έχουμε και μια πόλη ανθρώπινης ζωής βεβαίως. Εννοείται ότι ανοίγει αυτή η συζήτηση. Ναι, εδώ το θέμα των ευθυνών όμως πρέπει να το δούμε και διαφορετικά, γιατί ο Υπουργός τουλάχιστον λέει ότι δεν έφτασε μέχρι τη δική του. Τη δική του δικαιοδοσία πληροφόρηση. Όμως, διαχρονικά και περίπου, θα σας το προσδιορίσω, περίπου τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι έχει χαλαρώσει πολύ ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο δημόσιος τομέας, και αυτό έχει προκύψει ακριβώς γιατί έχουμε απολέσει την έννοια του καθήκοντος. Την έννοια του καθήκοντος δεν την απόλεσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι επειδή ξαφνικά ξύπνησα ένα πρωί και είπα να τώρα δεν θα κάνω το καθήκον μου. Αυτό έγινε σταδιακά και βαθμιδών, διότι όταν δεν αποδίδονται ευθύνες, όταν οποιοδήποτε κάνει κάτι είναι αμετακίνητος ή μπαίνει για λίγο καιρό σε διαθεσιμότητα και στο τέλος δεν έχει καμία συνέπεια, αυτό οδηγεί σε μια κοινωνία η οποία θεωρεί πως μπορεί να κάνει οτιδήποτε ακριβώς γιατί δεν θα έχει καμία συνέπεια. Εδώ λοιπόν εμπλέκονται και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα η απόδοση δικαιοσύνης, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή των ποινών που κατά καιρούς επιβάλλονται. Γιατί ακόμα και αν πάμε τώρα και στο θέμα της οπαδικής βίας, γιατί και η χθεσινή συνάντηση που έγινε δεν αφορούσε ακριβώς την οπαδική βία. Η χθεσινή συνάντηση με την UEFA και τον Πρωθυπουργό ήταν μια γενική συνάντηση όπου πάλι ακούσαμε τα ίδια, ότι θα κλείσουν οι σύνδεσμοι, ότι να. Θα στα... Πάντως, είναι δεδομένο ότι το γεγονός ότι ήθελε να γίνει αυτή η συνάντηση ο Πρωθυπουργός παρουσία του εκπροσώπου της UEFA, της ηγεσίας ουσιαστικά της UEFA, ήταν και ένας κώδωνας ουσιαστικά ότι απευθύνει το μήνυμά του και προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή και η UEFA θα μπορούσε να είχε κάνει και άλλες κινήσεις ενδεχομένως. Ναι, απλώς... Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι. Όλα αυτά που ακούσαμε χθες τα έχουμε ξανακούσει. Δεν βλέπουμε να έχει γίνει τίποτα επί δεκαετίες. Το μόνο καινούργιο που ακούσαμε είναι ότι αυτή η επιτροπή, αυτή η υπηρεσία που θα ασχολείται με την οπαδική βία από την UEFA, κάτι το οποίο θα σας έλεγα ότι πρακτικά δεν μας αγγίζει και τόσο πολύ, γιατί αυτές οι επιτροπές συνήθως κάνουν διάγνωση των φαινομένων.
Θέλω να πω όμως το εξής. Εργαλειοθήκη υπάρχει, υπάρχει από άλλες χώρες. Έχουμε τη δυνατότητα να την εφαρμόσουμε. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ότι η οπαδική βία έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά στη βία που υπάρχει μέσα στα γήπεδα. Κάτι το οποίο έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια επειδή δεν έχουμε μετακίνηση φιλάθλων. Και μιλάμε και για ένα δεύτερο ring, αν μπορούμε να πούμε αυτή την έκφραση, στο έξω από το γήπεδο και το τι γίνεται. Γιατί ο νεαρός φιλάθλος δεν δολοφονήθηκε στον αγώνα. Δολοφονήθηκε σε ένα ραντεβού το οποίο ήταν έξω από το γήπεδο, σε μια περιοχή στην οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να περνάει ο καθένας από εμάς από εκεί. Όλοι παραδεχόμαστε, Μαρία Καρακλείου, και να υποδεχτούμε έτσι και τον κύριο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, ότι είναι πλέον αφορμή το να λέμε ότι όλη αυτή η βία αφορά το ποδόσφαιρο. Είναι λάθος, είναι άτοπο. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετικό σκεπτικό παρισφρίουν στις τάξεις των φιλάθλων, των οπαδών και οδηγούμαστε σε αυτά τα αποτελέσματα και άλλα και άλλα. Δεν είναι το πρώτο θύμα το οποίο έχουμε θρηνήσει. Ήταν ο Άλκης προηγουμένως και άλλοι βεβαίως νωρίτερα. Κύριε Ρίγα, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, διότι εννοείται ότι κανείς εδώ δεν θέλει να κάνει οποιονδήποτε συμψηφισμό και επειδή η ελληνική αστυνομία έχει το έργο που έχει, αυτή τη στιγμή να τις ρίξουμε όλο το ανάθεμα. Παραδέχονται όμως όλοι, φαντάζομαι και εσείς, ότι εδώ υπήρξε επιχειρησιακό φιάσκο. Είναι εύκολο, θα μου πείτε, να το σχολιάζουμε όσοι είμαστε εκτός, αλλά εδώ υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, είχαν δοθεί εκεί που δόθηκαν, δεν ξέρω αν ήταν οι αρμόδιοι. Σε κάθε περίπτωση έχουν αρχίσει οι καρατομήσεις και όπως είπε η πολιτική σας ηγεσία, θα ακολουθήσουν και άλλες. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Καλησπέρα κύριε Μπάρμπα. Νομίζω ότι το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι έχει εξαντληθεί πλέον στο δημόσιο λόγο αυτό το ζήτημα των ευθυνών. Και πρέπει να έχει εξαντληθεί διότι και αποδόθηκαν ευθύνες σε ορισμένα άτομα από την πρώτη στιγμή και διατάχθηκε άμεσα μια ένοικη διοικητική εξέταση παράλληλα με την δικαστική διαδικασία, την ποινική διαδικασία, η οποία περιμένουμε να μπει το επόμενο μέρος στο πόρισμά της. Τώρα, το να κάνουμε συμψηφισμούς ή να λέμε μόνοι μας. Δεν πρέπει... θα κάνουμε βεβαίως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν το λέω για εσάς, αλλά λέω και όταν συζητάμε κάθε μέρα. Πρέπει να ακουπούν 10, πρέπει να ακουπούν 8, 5 στρατηγοί, 3 ταξίαρχοι, 3 στρατηγοί και 5. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν κανένα νόημα. Mm-hmm. Πρέπει να περιμένουμε με ψυχραιμία να δούμε το πόρισμα της ένοικης διοικητικής εξέτασης. Όπως πολύ σωστά λέτε ότι δεν πρέπει τίποτα να μείνει στο φως, άλλο τόσο πρέπει να σεβαστούμε ότι πρέπει να γίνει η έρευνα εις βάθος και η έρευνα να έχει πραγματικά στοιχεία. Δεν μείνει λοιπόν τίποτα στο σκοτάδι, αλλά από εκεί και πέρα εδώ η ελληνική αστυνομία καλείται τώρα να εφαρμόσει και αναμένουμε ότι αυτό θα γίνει άμεσα. Ένα πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο, μπλέκεστε περισσότερο. Τι λέτε εσείς? Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος οργανισμός στην Ελλάδα, ο οποίος έχει τόσους μεγάλους, τόσους μηχανισμούς ελέγχου και τόσο γρήγορα ανακλαστικά στην απόδοση ευθυνών. Για να μην ξεκινήσουμε τώρα, αναφέρουμε στους ελέγχους στα γήπεδα, για να αλλάξουμε κεφάλαιο. Μισό λεπτό και να αλλάξουμε κεφάλαιο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει αυτό να τελειώσει, γιατί συνεχίζει και σέρνεται μια κουβέντα εδώ και τόσες μέρες. Και να το πούμε ξεκάθαρα, ότι δεν υπάρχει άλλος οργανισμός με τόσο μεγάλη λογοδοσία. Και σωστά γίνεται και καλώς γίνεται. Από εκεί και πέρα, η λογοδοσία δεν μπορεί να γίνει συλλήφθην. Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πραγματικά υπάρχουν. Όχι πονάει η δόντι, κόβουμε κεφάλι. Πρέπει να δοθούν οι ευθύνες με χειρουργική ακρίβεια εκεί που υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό κύριε, να το κλείσουμε. Αυτό είναι βέβαιο. Θα πρέπει να το δούμε. Και συμφωνούμε όλοι ότι οι καρατομήσεις είναι ένα θέμα. Πάμε τώρα να δούμε. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε στο θέμα αυτό που προέκυψε από χθες. Επειδή βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι όπου η πολιτεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή όπου υπάρχει μια κοινωνική αδυναμία σε μια λειτουργία, καλείται η αστυνομία να έρθει να καλύψει αυτό το κενό. Είδαμε για άλλη μια φορά, είμαστε σύμφωνοι όλοι στο ότι πρέπει να αναλαμβάνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως αυτή που ελήφθη προχθές από το ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας του χουλιγανισμού. Αυτό δεν το συζητάμε κανείς, είμαστε σύμφωνοι όλοι. Από εκεί και πέρα, περιμέναμε κάτι άλλο να βγει από όλη αυτή τη διαδικασία, να δούμε τα πραγματικά αίτια που οδηγούν την οπαδική βία και τον χουλιγανισμό. Να δούμε, γιατί όπως είπατε πριν από λίγο, αυτοί οι δύο νέα παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν αδίκως, δεν σκοτώθηκαν εν ώρα αγώνα και σε ένα αγωνιστικό χώρο, σκοτώθηκαν σε γειτονιές και σε έξω από μια πολυκατοικία. Άρα πρέπει να δούμε αυτή η οπαδική βία καταπολεμείται μόνο όταν ελέγχουμε τη διάρκεια του δίωρου, του τρίωρου αγώνα του συγκεκριμένου χώρου. Είστε σύμφωνοι πάντως? Εμείς λοιπόν σήμερα σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία βγάλαμε μία ανακοίνωση που είπαμε ότι δεν μπορεί η αστυνομία να καλύπτει για άλλη μία φορά τις ανάγκες
ανωνύμων εταιριών, οι οποίες δεν μπορούν να τις καλύψουν με άλλο τρόπο. Τι προτείνετε, δεν δηλαδή, είναι ο ρόλος, υπάρχουν πράγματα τα οποία ξεπερνούν τις ομάδες. Ακούστε με. Δεν κληθήκαμε να προτείνουμε να κάνουμε προτάσεις. Δεν κληθήκαμε σαν συλλογικό όργο να έχουμε τις προτάσεις. Απλά έχουμε θέσει μία. Στο δημόσιο διάλογο θέτουμε μία σειρά ερωτημάτων. Ότι δεν φτάνετε και εσείς, δηλαδή ότι δεν επαρκείτε για να εκτελέσετε και αυτό το έργο. Σας είπα από την αρχή ότι δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα επιτελούμε ό,τι έργο προκύψει σε αυτή τη χώρα. Εν προκειμένου δεν είναι γιατί κάτι ό,τι άλλο κρίσιμο. Προκύψει, αφήστε λοιπόν να σου πω. Πρέπει λοιπόν να λυθούν τις επόμενες μέρες κάποια σοβαρά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ερωτήματα. Ο έλεγχος επιορίζεται μόνο κατά την ημέρα της διεξαγωγής του αγώνα? Και ποιες θύρες θα αφορά? Ποιος θα ευθύνεται για τις συνθήκες ασφαλείας των εγκαταστάσεων όταν είναι γνωστό ότι πολλά αντικείμενα περνούν προηγούμενες μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και μετά τα επεισόδια θα φταίει πάλι η αστυνομία? Θα επαναληφθεί το φαινόμενο να έχουμε κατασπαταλήσεις δυνάμεων για το φόβο των Ιουδαίων? Ποιος θα κρίνει την επιτρέψει? Οι προβληματισμοί σας καταγράφονται και πρέπει να τους τονίσουμε και χαίρομαι που τους αναφέρετε. Ποιος θα κρίνει την επικίνδυνότητα? Ναι, ναι. Ποιος θα κρίνει την επικίνδυνότητα μιας διοργάνωσης? Εδώ όμως ξέρετε, πάλι... θα σας πει κάποιος. Αυτές οι πληροφορίες που έφτασαν τώρα στην ελληνική αστυνομία, και πάμε στη Μαρία Καρακλιούμη για να σχολιάσει και η ίδια. Αυτές, κύριε Ρίγα, οι πληροφορίες οι οποίες ήρθαν, τα διαβιβαστικά, αυτές οι οποίες εκτιμήθηκαν ή δεν εκτιμήθηκαν και οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα που οδηγηθήκαμε το τραγικό. Αντίστοιχες πληροφορίες δεν υπάρχουν για προηγούμενους αγώνες, δεν θα υπάρξουν για επόμενους? Τώρα, με συγχωρείτε, εκεί που μου λέτε να σχολιάσουμε τι θα γίνει στους αγωνιστικούς χώρους, με πάτε πάλι σε ένα ζήτημα που έγινε πριν από 10 μέρες. Επί της ουσίας σας ρωτώ. Σας ρωτώ επί της ουσίας. Σας απαντώ λοιπόν. Η αστυνομία δεν έχει πληροφόρηση, για να ξεκαθαρίσω το ερώτημα, δεν έχει πληροφόρηση η αστυνομία για να δει εάν υπάρχει μεγαλύτερη ή μικρότερη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, επικινδυνότητα σε συγκεκριμένα μάτς? Εννοείται αν έχουμε την πληροφόρηση και αν είναι κάποια κρίσιμα αγώνες, κάποια κρίσιμα αγώνες και αν υπάρχει επικινδυνότητα. Πληροφόρηση μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ζητούμε εδώ και χρόνια να απαγκιστρωθούν οι αστυνομικές δυνάμεις από τα αστυνομικά γήπεδα, τώρα βλέπουμε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις μπαίνουν ακόμα πιο βαθιά στο θέμα φύλαξης αστυνομικών γηπέδων. Αυτό. Είναι ακριβώς θέμα το φύλαξης της αστυνομικών γηπέδων, δηλαδή θέμα φύλαξης ανωνύμων εταιριών. Αυτό λέτε τώρα. Έτσι λέτε. Και δεν είναι η προστασία των φιλάθλων, δεν είναι η προστασία των στο γήπεδο. Των πολιτών, η προστασία των φιλάθλων και των πολιτών, η αστυνομία την εξασφαλίζει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι θέλουμε από εδώ και πέρα. Όσο πιο μέσα μπαίνουμε σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι η Μαρία Καρακλείου και επιστρέφω. Νομίζω ότι οι διαστάσεις που έχει θέσει ο κύριος Ρήγας είναι πραγματικά πολλές. Ξεκινάμε από τη βασική, τι οδηγεί τους ανθρώπους στο να μπαίνουν σε αυτά τα κλαμπ των οπαδών κτλ. Κάτι το οποίο έχει μια εύκολη εξήγηση που λέει όσο βαθαίνει η κοινωνική κρίση, όσο βαθαίνει η ανέχεια κτλ. Πολλοί άνθρωποι που νιώθουν κοινωνικά αποκλεισμένοι θα πηγαίνουν και θα συγχρωτίζονται σε τέτοιες ομάδες. Το δεύτερο είναι πώς όλα αυτά τα ραντεβού θανάτου, γιατί δεν είναι κάτι άλλο, γίνονται και έχουμε πολλές φορές απώλειες, γιατί ακόμα και άνθρωποι τραυματισμένοι δεν σημαίνει ότι δεν είναι απώλειες. Το κρίσιμο όμως εδώ είναι άλλο. Σε αυτό που θα έπρεπε να μας πει και ο κύριος Ρήγας κάποια στιγμή είναι ότι ναι, γίνονται ΕΔΕ. Να μας πούνε από τα δεδομένα πόσες ΕΔΕ έχουν πραγματικά αποδώσει ευθύνες και αν τελικά υπήρξε περίπτωση όπου αποτάχθηκαν και άνθρωποι από το σώμα. Να δούμε και πραγματικά, γιατί πολλές φορές και οι αστυνομικοί μας λένε, γιατί εντάξει, και εμείς στην κοινωνία είμαστε και συζητάμε ανθρώπους και μας λένε ότι εμείς συλλάβαμε τόσους οι οποίοι τελικά ούτε ποινή εξέτησαν, ούτε τιμωρήθηκαν όπως έπρεπε και πολλοί εξ αυτών φωτογραφίζονται στο γήπεδο να έχουν περιοριστικούς όρους να μην μπαίνουν στο γήπεδο. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε μέσα στο γήπεδο συνήθως αψιμαχίες, γιατί δεν έχουμε και μεταφορά φιλάθλων, αλλά είναι κρίσιμο τι θα γίνει έξω από το γήπεδο. Και ποια είναι, αν θέλετε, και η ευθύνη των ανωνύμων εταιριών, των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών σε όλα αυτά. Γιατί να θυμίσω ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου με ένα νεύμα ανθρώπου από τη διοίκηση μιας ομάδας ηρεμεί η κερκίδα και με ένα έτερο νεύμα μπορεί να εξοργιστεί. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ειλικρινές τώρα... επίσης να πούμε ότι παραδέχονται και οι ίδιοι ότι έχουν πεπερασμένες δυνατότητες ελέγχου σε κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό πάμε να δημιουργήσει η πολιτεία ένα πλέγμα. Τεράστιο το ζήτημα, το αγγίζουμε ακροθυγώς στα πλαίσια του δελτίου. Ελάτε, κύριε Ρήγα. Κύριε Καρακλείου, δεν κατάλαβα γιατί θέσατε το θέμα των ΕΔΕ και ταυτόχρονα θέσατε και το θέμα των
Αν κάποιοι εκτείουν τις ποινές τους σε ποινές. Όχι, όχι, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα έχει να κάνει με τις ΕΔΕ που έχουν γίνει, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια στην υπηρεσία σας. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου αποτάχθηκαν κάποιοι άνθρωποι γιατί με βάση τα αποτελέσματα των ΕΔΕ δεν είχαν κάνει σωστά το καθήκοντος. Αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι άλλο. Πολλές φορές μας λένε οι αστυνομικοί ότι συλλαμβάνουμε πολλούς ανθρώπους, τους οποίους εμείς μετά τους πάμε στη δικαιοσύνη για να αποδοθούν οι αντίστοιχες ποινές κτλ. Συχνά πυκνά έχουμε ακούσει να μας λένε ότι αυτούς που πιάσαμε σήμερα τους είχαμε ξαναπιάσει και χθες και προχθές και την προηγούμενη φορά. Να απαντήσω και στα δύο. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των ΕΔΕ που λέτε, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία ακολουθείται. Εάν κάποιος έχει κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι οι ΕΔΕ δεν πραγματοποιούνται έτσι όπως πρέπει να γίνονται, οφείλει χθες να μεταβεί στην ελληνική δικαιοσύνη και να καταθέσει τα στοιχεία. Τώρα, να λέμε στον αέρα πράγματα. Όχι, εγώ ερώτηση αυτό, κάνω. Εγώ σας κάνω ερώτηση να μου πείτε. Είπα, και εγώ σας απάντησα. Σε ένα σύνολο, ας πούμε, 100 ΕΔΕ, πόσες. Για να έχουμε και μια εικόνα. Σας απάντησα. Όποιος νομίζει ότι οι ΕΔΕ δεν πραγματοποιούνται σωστά στην ελληνική αστυνομία, στον οργανισμό της αστυνομίας, οφείλει να μεταβεί στην εισαγγελία. Όχι, δεν κατάλαβα τι σας είπα. Εγώ σας είπα από τις 100, για παράδειγμα, που έχετε υπόψη σας. Για να έχουμε και εμείς μια εικόνα, να ξέρουμε τι συμβαίνει. Συγγνώμη, κύριε Καρακλούμη, αλλά γιατί. Ίσως δεν το γνωρίζετε. Καλά να σας το ενημερώσω να το γνωρίζετε. Η ένοχη διοικητική εξέταση δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει σε φεύγει βολάν στο δρόμο για να γνωρίζει ο καθένας. Μια προσωπικοποίηση σας ζήτησε. Ναι, απλώς λοιπόν, θα πρέπει να πάμε λοιπόν, και λέτε. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο που λέτε για την ποινική δικαιοσύνη. Εμείς σαν ελληνική αστυνομία έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς δικάζουν με το οπλοστάσιο το οποίο κατέχουν στη φαρέτρα τους. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο άλλο σύστημα να δικαστούν αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνουν. Εσείς, αυτό είναι το για να σύστημα. Αυτή είναι η νόμη. Αυτή ακολουθούνται. Ποινών. Έχουμε πει κατά κύριος ότι σε κάποια αδικήματα πρέπει να υπάρχει μια αυστηροποίηση. Έχει γίνει κάποια αυστηροποίηση. Όμως, καλό είναι για οτιδήποτε επικρατεί σε αυτή την κοινωνία και οτιδήποτε υπάρχει πριν φτάσουμε στην καταστολή, πριν φτάσουμε στη δικαιοσύνη, να δούμε ποια είναι προληπτικά τα αίτια, τα κοινωνικά αίτια που δημιουργούνται αυτά τα πράγματα. Διότι, και τις τελευταίες μέρες το φαινόμενο της οπαδικής βίας πάμε να το ανάγουμε σε αστυνομικό και αυτό ζήτημα, ενώ δεν είναι αστυνομικό ζήτημα, είναι κοινωνικό, καθοριστικά κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να δούμε και ας πάρουμε και παραδείγματα ενδεχομένως. Άλλες χώρες πιο προηγμένες αθλητικά από εμάς, τι έκαναν πριν από 25-30 χρόνια, ώστε σήμερα να έχουν στα γήπεδά τους φιλάθλους και των δύο ομάδων να κάνουν ένα δίπλα στον άλλο. Νομίζω αυτό έχουμε πει ότι η εργαλειοθήκη υπάρχει και είναι διαθέσιμη κυρίως από τη Βρετανία που προχώρησε και άλλαξε το τοπίο. Λοιπόν. Για να δούμε αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα. Θα ήταν πραγματικά, θα εκεί πραγματικά χρειάζεται πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί. Όλοι από εκεί αρχίζουν και καταλήγουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ρήγα. Θα σας ξαναβρούμε μέσα στις επόμενες ημέρες, κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιπρόεδρο των Αστυνομικών της Αθήνας. Κρατάμε τη Μαρία Καρακλείου, θα την ξαναδούμε σε λίγο, διότι έχουμε κυρίες και κύριοι και εφόδους πλέον και σε παραλίες της Αττίνου, εκεί όπου μετέβησαν αρμόδια κλιμάκια, παρουσία του εισαγγελέα εφετών Αιγαίου από χθες ήδη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιώτες έχουν καταλάβει παράνομα μία έκταση 3.000 τετραγωνικών μέτρων γυαλού και παραλίες με ομπρέλες, ξαπλώστρες και ξύλινες κατασκευές. Επιχειρηματίας, μάλιστα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, οδηγήθηκε στο αυτόφορο για συνέχιση της παράβασης, παρά το γεγονός ότι σε βάρος του είχε εκδοθεί προηγουμένως διοικητική πράξη. Αυτοψίες έχουν πραγματοποιηθεί σε 5 επιχειρήσεις στις παραλίες Αγίου Φωκά, Αγίας Κυριακής και Λαούτη της Τίνου. Η διαδικασία απομάκρυνσης των παράνομων κατασκευών και αντικειμένων από την παραλία και τον Αιγαλό στην παραλία της Αγίας Κυριακής, σύμφωνα με το Υπουργείο, ολοκληρώθηκε. Ελάτε λοιπόν παραμένοντας στο θέμα και καθώς όλα φαίνεται ότι ξεκίνησαν από το κίνημα της πετσέτας, να δούμε πώς μέσα σε ελέγχους, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 1.300 μέσα σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν ειδοποιηθεί περισσότερες από 400 παραβιάσεις. Το κίνημα για τις ελεύθερες παραλίες ανέδειξε αυτό που όλοι έβλεπαν, όλοι γνώριζαν, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα για να το επιλύσει. Ομπρέλες και ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλίας, επιχειρήσεις χωρίς άδεια για χρήση του αιγιαλού, πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Από τις 8 έως και τις 11 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 1.312 έλεγχοι σε επιχειρήσεις τουριστικής εκμετάλλευσης του αιγιαλού σε 38 περιφερειακές ενότητες με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 413 παραβάσεις που αφορούν υπέρβαση κατάληψης έκτασης πέραν της μισθωμένης και σε κάποιες περιπτώσεις κατάληψη αιγιαλού χωρίς να υπάρχει μίσθωση. Παραλίες που πηγαίναμε παλιά και ήταν έτσι ελεύθερες.
τώρα είναι όλες με ξεπλώστερες και χρήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις υπευθύνων παραλιακών καταστημάτων στην Άξο. Όλοι τους χωρίς καμία άδεια εκμετάλλευση σε γυαλού. Παρ' όλα αυτά, στον Άγιο Αρσένιο, η επιχείρηση είχε τοποθετήσει 40 ομπρέλες και 80 ξαπλώστρες, στην Αγία Άννα 30 ομπρέλες και 60 ξαπλώστρες σε απόσταση 2 μέτρων από την ακτογραμμή και στον Άγιο Προκόπιο η επιχείρηση είχε εγκαταστήσει 12 ομπρέλες και 24 ξαπλώστρες. Μετά την απομάκρυνση των ελεγκτικών μηχανισμών, όλα επανήλθαν στη θέση τους. Ξαναπήγαν φορτηγά και ξαναέβαλαν τραπεζοκαθίσματα, αυτά που είχαν αφαιρέσει, εκατοντάδες τραπεζοκαθίσματα. Μάλιστα, στην παραλία της Πλάκας, σύμφωνα με το κίνημα για ελεύθερες παραλίες, επιχειρηματίας πριν τους ελέγχους είχε βάλει στην άκρη αρκετές ομπρέλες και ξαπλώστρες που επέστρεψαν στην αυθαίρετη θέση τους όταν έφυγαν οι ελεγκτές. Προχωρούσε η κτηματική και βάζανε. Ερχόταν εκτιματική και βγάζανε. Όπως και στην Άξο, έτσι και στην Πάρο, μόλις φύγει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια. Οι παραβάσεις και οι καταπατήσεις παραμένουν στο σύνολό τους σχεδόν όπως ήταν πριν τους ελέγχους. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών της Πάρου για ελεύθερες παραλίες, από τις 51 παραχωρήσεις για εκμετάλλευση αγιαλού, οι 40 επιχειρήσεις καταπατούν συστηματικά τον χώρο. Περισσότερες παραχωρήσεις είναι για 300, 400 τετραγωνικά και βλέπουμε καταπατήσεις των 600, 700, 1000 τετραγωνικών σε μία περίπτωση. Την ίδια ώρα στην Αττική οι κάτοικοι ψάχνουν ελεύθερες παραλίες για να βάλουν την πετσέτα τους χωρίς να χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Μια οικογένεια θέλει 100 ευρώ το πριν έρθει. Οι αυτοψίες σε όλη τη χώρα και ιδίως στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Λοιπόν, να ξαναβρούμε τη Μαρία Καρακλιούμη. Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες. Τώρα πάλι δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ήταν δύο λουόμενοι, τρεις ή ένα κίνημα, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ξαφνικά άνοιξε τα μάτια στις αρχές. Ήταν μια καλή αφορμή. Τι συμβαίνει εδώ, Μαρία Καρακλιούμη? Καταρχάς, δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνημα. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες λόγω του πολλαπλασιαστικού ρόλου που έχουν τα social media γίνονται πιο ορατές, θα έλεγα. Εδώ νομίζω ότι το ζήτημα είναι πιο βαθύ και το πιο βαθύ ζήτημα είναι. Τι δυνατότητα έχει το κράτος να επιβάλλει τις κυρώσεις και τις απόψεις του στον ιδιώτη, ακριβώς γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μικρό ποσοστό συμμόρφωσης. Mm-hmm. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν συμμορφώνονται? Γιατί νιώθουν ότι υπάρχει ατιμωρησία, νιώθουν ότι δεν πρόκειται να υποστούν καμία συνέπεια. Εδώ λοιπόν πάμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η χώρα, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι όφυλαν να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο, ναι, μεν επειδή ήρθε στη δημοσιότητα, το κάνουμε πιο συχνά. Και θα σας έλεγα ότι επειδή πλησιάζουν τον Οκτώβριο και δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Mm-hmm. Όσον αφορά στη δυνατότητα των Δήμων να επιβάλλονται στους τοπικούς επιχειρηματίες, ώστε για παράδειγμα, γιατί οι ελεύθερες παραλίες μας αφορούν περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο. Από εκεί και μετά θα αρχίσουν να μας αφορούν τα ελεύθερα πεζοδρόμια. Και εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε τι συνέπεια υπάρχει λόγω έργων, πόσο κάποιος συμμορφώνεται ή ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και όλο αυτό πάλι πάει στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών. Πάει στην επιβολή των κυρώσεων και στην εφαρμογή των κυρώσεων. Δηλαδή, πολλές φορές ακούμε και εσείς ως δημοσιογράφοι ξέρετε, κάθε χρόνο περίπου τον Αύγουστο μας λένε για τους μεγάλους οφειλέτες του δημοσίου. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να δούμε αν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια παράβαση και τους επιβάλλεται ένα πρόστιμο, αν τελικά το φτάνουμε μέχρι τέλους ή αν απλώς αυτό είναι μια κατάσταση που διαιωνίζεται. Όταν λοιπόν το δημόσιο λειτουργήσει καλύτερα. Και με ένα τέτοιο πλαίσιο επιβολής κυρώσεων και εφαρμογής τους, τότε θα πιστέψαμε ότι θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα και ο ιδιωτικός τομέας. Λοιπόν, με πέρασες και από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, θα έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Να κάνουμε όμως έτσι μια μετάβαση στο αμιγώς πολιτικό σκηνικό και να δούμε λίγο πού έχουμε αφήσει τις διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι εκεί τραβάνε τον δικό τους καημό, α το πούμε έτσι. Είναι μια γένα η οποία θα οδηγήσει στην επόμενη μέρα, τουλάχιστον σε αυτό ελπίζουν. Θα σας έλεγα ότι έχουν το δικό τους Γολγοθά, ένα Γολγοθά που πάντα μπορεί να έχει ένα κόμμα όταν προσπαθεί να αναδείξει νέα ηγεσία. Έχω την εντύπωση ότι
δεν είναι και ο καλύτερος χρόνος για να αναδειχθεί η νέα ηγεσία, ακριβώς γιατί θα αναδειχθεί μια νέα ηγεσία η οποία πρακτικά θα αρχίσει να έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, τουλάχιστον που να φαίνεται στους πολίτες, για να μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές επιλογές κοντά στις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Γιατί η ηγεσία που θα εκλεγεί στις αρχές του Σεπτέμβρη δεν έχει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να προτείνει υποψήφιους περιφερειάρχες ή υποψήφιους δημάρχους, ακριβώς γιατί τα ψηφοδέλτια, όπως όλοι ξέρουμε, βάσει νόμου κλείνουν στο τέλος Αυγούστου. Νομίζω λοιπόν ότι ίσως θα ήταν καλύτερο πολιτικά και θα ευνοούσε περισσότερο και τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και περισσότερο διάλογο για να αναδειχθούν οι απόψεις, αν αυτό γινόταν λίγο αργότερα, γιατί τώρα πρακτικά θα αλλάξει, αν θέλετε, και η παράδοση που υπάρχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, το Σάββατο η αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλάει στους κοινωνικούς εταίρους και την Κυριακή δίνει μια συνέντευξη τύπου. Εδώ πρακτικά το Σάββατο θα είναι η δεύτερη Κυριακή, ο δεύτερος γύρος των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε πρακτικά θα μιλήσει κάποιος την Κυριακή για να είναι, λέει, και πιο φρέσκος ηγέτης. Νομίζω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι κάνει τα πράγματα με πλημελή οργάνωση, mm-hmm. κάτι το οποίο δεν βοηθά την εικόνα του στο εκλογικό σώμα και νομίζω ότι δεν υπάρχει και επαρκής χρόνος για να διατυπωθούν οι απόψεις και για να γίνει διάλογος. Δημοτικές περιφερειακές εκλογές είναι ένα στοίχημα χαμένο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Περιφερειακές, δημοτικές εκλογές, αυτές μας έρχονται, είναι στοίχημα χαμένο για τον ΣΥΡΙΖΑ ή όπου μπορέσει τελικά και παρά τα όχι του ΠΑΣΟΚ που ακούσαμε νωρίτερα, θα προσπαθήσει να συνεργαστεί? Αυτό είναι με βαστά χρόνια. Αυτή η κολόνια είναι κάτι που είναι χαμένο και από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, από τις 13 περιφέρειες, την προηγούμενη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρητικά κατάφερε να κερδίσει την περιφέρεια Κρήτης. Αλλά και πάλι αυτό είναι σχετικό, γιατί τον κύριο Αρναουτάκη τον είχε στηρίξει τότε και το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα τον κύριο Αρναουτάκη έχουμε ακούσει ότι τον στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι δύσκολο κάποια από τις 13 διοικητικές περιφέρειες να μπορέσει να εκλέξει ένα περιφερειάρχη ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας έλεγα ότι όσον αφορά στους 332 δήμους, βλέπουμε ότι είναι λίγες οι υποψηφιότητες ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την εντύπωση ότι πιθανόν με εξαίρεση κάποιες μεγάλες πόλεις, όπως για παράδειγμα την προηγούμενη φορά τη Λάρισα που εκλέχθηκε δήμαρχος προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα είναι άθλος για το ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να εκλέξει έστω και 3-4 δήμαρχους σε μεγάλες πόλεις. Μαρία Καρακλείου, να σε ευχαριστήσουμε ολόθερμα. Η πολιτική αναλύτρια, δημοσκόπος της ΕΡΑΣ, ήταν μαζί μας. Ελάτε να αλλάξουμε κεφάλαιο, να ξεδιπλώσουμε το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο έρχεται εμφατικά, ένα νέο κεφάλαιο από το Σεπτέμβρη. Εν τω μεταξύ, ενδεικτική η τιμή στο ελαιόλαδο. Είναι ανωδική η πορεία και ξέφρενη, καθώς τόσο οι καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν την παραγωγή, αλλά βεβαίως και η ακρίβεια ούτως ή άλλως έχει πλήξει και το συγκεκριμένο τρόφιμο. Ήδη η παραγωγή πολλούν σε υψηλές τιμές και προειδοποιούν και τον κίνδυνο του Σεπτεμβρίου. Μια κακή χρονιά για τους ελληνικούς ελαιώνες ακολούθησε την αντίστοιχα κακή περσινή χρονιά της Ιταλίας και της Ισπανίας. Οι φωτιές και ο καύσωνας του περασμένου Ιουλίου βάζουν φωτιά στο τραπέζι του καταναλωτή, όπου το λάδι είναι προϊόν απαραίτητο και αναντικατάστατο. Κάθε εταιρεία θα βρει τα κίνητρά της να τραβήξει τις τιμές πάνω. Εντάξει, mm-hmm. νομίζω επιχειρήματα είναι υπερβολικά. Ας κάτσουν να πούν στον κόσμο αναλυτικά ποσοστά, πόσο τους έχει επιβαρύνει τα καύσιμα κτλ. Είναι απαράδεκτο πραγματικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται σήμερα στην Κρήτη από 7 μέχρι 8,36 ευρώ το λίτρο, στην Πελοπόννησο από 7 μέχρι 8,40 ευρώ το λίτρο και στα νησιά φτάνει τα 7,40 ευρώ το λίτρο. Ενώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ ο καταναλωτής βρίσκει το ελαιόλαδο από 6,99 μέχρι 10,60 ευρώ το λίτρο. Παραγωγοί και έμποροι συμφωνούν ότι οι αυξήσεις δεν θα σταματήσουν εδώ. Φέτος η παραγωγή δεν θα είναι καλή, γι' αυτό το ελαιόλαδο θα είναι πανάκριβο φέτος. Γύρω στα 10 ευρώ το λίτρο για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Και όλα αυτά ενώ οι τιμές των ελαίων διανύουν ήδη ένα διετές ξέφρενο ράλι, αφού σύμφωνα με την Ελστάτ, τον Ιούλιο του 2023 κατέγραψαν αύξηση 10%, ενώ ένα χρόνο πριν, τον Ιούλιο του 2022, είχαν ήδη καταγράψει ανατιμήσεις ρεκόρ, 27,3%. Να μόνο για το λάδι, όλα τα είδη. Πας μέσα σήμερα και αύριο, αν ξαναπάς, είναι διαφορετικές τιμές. Το λάδι είναι απαραίτητο για το φαγητό, τα άλλα είναι για την καθημερινότητά μας, όλα απαραίτητα είναι. Όλα είναι, όλα πάνω. Τι μπορούμε να κάνουμε? Απογοητευμένη παραγωγή από την κατάσταση που επικρατεί στους ελαιώνες τους λόγω των καιρικών συνθήκων, προετοιμάζονται για μια πενιχρή σοδιά φέτος και προετοιμάζουν και τους καταναλωτές. Θα πούμε το λάδι λαδάκι.
Λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας θα επιστρέψουμε διεξοδικά σε λίγο μαζί μας και ο Γιάννης Κατσαλιάτας για να δούμε τι αλλάζει σε εμβληματικά προγράμματα του Market Pass και του Youth Pass. Πάμε όμως να αλλάξουμε κεφάλαιο τώρα, να βρούμε τον Μαρίνο Γκασιάμι στην πολύ μεγάλη υπόθεση, εθνική υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη. Ο Μαρίνος Γκασιάμις, ο συνάδελφος από το Μέγκα, είναι μαζί μας για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα που μιλάμε. Μαρίνο. Μετά λοιπόν την μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Χιμάρα και σίγουρα μη τι άλλο έστειλε το απαιτούμενο μήνυμα, μέσα και σε αυτή συμμετείχαν τόσο ο Δήμαρχος Αθηναίων αλλά και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, διεθνοποιώντας το θέμα. Μία μέρα μετά ο ίδιος ο Διονύσης Φρέντι Μπελέρη με ανάρτησή του στο Facebook απάντησε στον Έντι Ράμα, ο οποίος σχολίασε τη συγκέντρωση με ένα μη τι άλλο ειρωνικό ύφος σε ανάρτησή του στο Facebook. Έτσι λοιπόν ο Φρέντι Μπελέρη με μία ανάρτηση στην ίδια πλατφόρμα, στο Facebook και αν μη τι άλλο στο εξίσου σκοπτικό ύφος, κατακρίνει τον Έντι Ράμα μιλώντας για μπαμπεσιά. Τυπλοφορεί την ανάρτησή του, δηλαδή μπαμπεσιά, απιστία. Σχολιάζει επίσης πως, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι σήμερα διάβασα μια πολύ ωραία ανάρτηση, αν και φλίερη, την είχε γράψει ένας καλός και σύγχρονος πολιτικός που όπως είδα λέγεται Έντι Ράμα. Mm-hmm. Προφανώς θα είναι συνωνυμία με τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας, ο οποίος μια εβδομάδα πριν τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου με χαρακτήρισε δημόσια προσωπικό εχθρό του και με έβριζε χυθαία, αποκαλώντας με απόβραδα, σκουπίδι και άλλα παρόμοια. Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του, ο Φρέντι Μπελέρη τονίζει ότι ο καλός Έντι Ράμα αναφέρεται μόνο στο γεγονός ότι έχω και ελληνική υπηκότητα. Ξεχνά, όπως και ο πρωθυπουργός Ράμα, ότι είμαι γεννημένος στη Χιμάρα, είμαι ελληνικής καταγωγής και μιλάω ελληνικά. Ελληνικά μιλούν και όλη στην οικογένειά μου, όπως και η πλειοψηφία του πληθυσμού της Χιμάρας. Παρ' όλα αυτά, η Αλβανία δεν αναγνωρίζει ότι στη Χιμάρα κατοικεί εθνική ελληνική μειονότητα. Αναγνωρίζει μόνο στους Δήμους Φοινίκης και Βερόπολης την παρουσία Ελλήνων. Είναι αν μη τι άλλο, Μάιρα, μια σκοπτική ανάρτηση που είναι μαχαίρι στην καρδιά του Έντι Ράμα και στις προσπάθειές του να διώξει ουσιαστικά το ελληνικό στοιχείο μέσω της κατοχής των περιουσιών στην περιοχή. Τεράστιο ζήτημα βεβαίως. Μαρίνο Γκασιάμι, πριν σε αποδεσμεύσουμε και αλλάζοντας τελείως κεφάλαιο, είχαμε νωρίτερα την αδιάσωση 11 μεταναστών και τη σύλληψη του διακινητή στην ευρύτερη περιοχή, τη θαλάσσια της Λέσβου. Είναι μια υπόθεση που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι από ένα σκάφος του λιμενικού που περιπολούσε στην περιοχή Αγριελιά της Λέσβου. Εκεί εντόπισε ένα ημιχρησμένο επί της ουσίας φουσκωτό. Οι άντρες του λιμενικού αμέσως έσπευσαν με συντονισμένες ενέργειες, ανέβασαν τον κόσμο επάνω στο σκάφος του λιμενικού. Διέσωσαν συνολικά 10 άντρες και μια γυναίκα που έδειχναν στα πρόσωπά τους, καθώς αποδεσμέθηκε και σχετικό βίντεο, τόσο την γνωμοσύνη αλλά και την ταλαιπωρία που γράφτηκε πάνω τους. Να σας ευχαριστώ ολόθερμα, ο Μαρίνος Γκασιάμις. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την οικονομική σας ενημέρωση και όχι μόνο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Τις αλλαγές που αφορούν στα προγράμματα Market Pass και Youth Pass θα αναλύσουμε τώρα με τη βοήθεια του γνωστού οικονομικού συμβούλου, του Γιάννη Χατζησαλάτα. Γιάννη, καλησπέρα. Η κυβέρνηση προχωρά, όπως είχε προαναγγελθεί, σε σημαντικές αλλαγές. Στόχος βεβαίως είναι να αναχαιτιστούν οι επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά και τους νέους. Το λέγαμε και νωρίτερα. Έρχεται νέο ράλι ανατιμήσεων. Ήδη το Σεπτέμβρη θα είναι εμφανές αυτό στα ράφια και όχι μόνο. Έτσι ακριβώς είναι, και αφού θα πούμε τις λεπτομέρειες για το Market Pass νούμερο 2 αλλά και το Youth Pass, να πούμε ότι αρχίζει και αχνοφαίνεται ίσως και το Market Pass 3 ή ακόμα και το Fuel Pass, αλλά αυτά είναι στην πορεία, θα τα δούμε. Ας δούμε αυτά τα οποία έχουμε δεδομένα πλέον μπροστά μας. Και έτσι λοιπόν είναι το Market Pass 2. Είναι επέκταση για 3 μήνες, δηλαδή Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και να δούμε τις κάρτες μας σιγά σιγά. Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο λοιπόν. Οι αιτήσεις περίπου στις αρχές Σεπτέμβρη στο voucher.gov.gr για νέους δικαιούχους, για αυτούς οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση και θέλουν επίσης να αλλάξουν τον τρόπο πληρωμής, δηλαδή από τραπεζικό λογαριασμό σε κάρτα ή το αντίστοιχο, δεν θα χρειάζεται να κάνουν αίτηση αυτοί οι οποίοι ήταν δικαιούχοι και έχουν πάρει το επίδομα στην πρώτη φάση. Η πληρωμή, κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται εδώ ότι θα πάμε σε μια τριπλή δόση τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, και αυτό για ποιο λόγο, γιατί η υποβολή των δηλώσεων μετά την παράταση είναι ως 31 Αυγούστου. Άρα λοιπόν, εφόσον τα δεδομένα του Market Pass και σωστά θα είναι βάσει των δηλώσεων τα οποία κάναμε φέτος, θα γίνει πρώτα η καθάριση και μετά πλέον θα μπούμε στη διαδικασία αυτή. Γι' αυτό ίσως να πάμε λοιπόν σε μια τριπλή δόση. Να θυμίσουμε ότι είναι κάλυψη 10% των αγορών των τροφίμων όλων των ειδών από καταστήματα τροφίμων και από λαϊκές αγορές. Επίσης, στα σούπερ μάρκετ μπορούμε να αγοράσουμε οτιδήποτε πουλιέται μέσα στο σούπερ μάρκετ κάνοντας χρήση του προγράμματος. Το μηνιαίο όριο αγορών είναι 220 ευρώ
συν 100 ευρώ για κάθε μέλος με ανώτερο ποσότητα 1.000 ευρώ, σε αυτό θα υπολογίσουμε λέει, το 10% που λέγαμε προηγουμένως, και το κέρδος του πολίτη θα είναι από 17,6 ευρώ το μήνα έως 100 ευρώ το μήνα. Λέμε 17,6 και όχι 22, γιατί αν κάνουμε χρήση της NFC τεχνολογίας, ILE κάρτα δηλαδή στο κινητό, εδώ θα έχουμε μία μείωση κατά 20%, γι' αυτό μιλάμε για 17,6. Αυτή η επιδότηση είναι ανεχώρητη, αφορολόγητη και ακατάσχετη. Επίσης, να τονίσουμε ότι υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ίδια με το Market Pass 1, να τα θυμίσουμε, είναι 16.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 24.000 ευρώ για το ζευγάρι, συν 5.000 ευρώ για κάθε μέλος. Να δούμε και τα περιουσιακά. Τα περιουσιακά κριτήρια, τα οποία πάντα το τονίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε το λόγο που υπάρχουν περιουσιακά κριτήρια για επιδόματα, γιατί η περιουσία δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και αντίστοιχα χρήματα. Μπορεί να είναι μια κληρονομιά ή ένα σπίτι στο χωριό ή ένα σπίτι το οποίο το χρωστάμε στην τράπεζα. Τέλος πάντων, αφού υπάρχουν, τα λέμε. Είναι 250.000 αν είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 400.000 ευρώ αν είναι ζευγάρι. Από αυτή τη διαδικασία, να θυμίσουμε ότι εξαιρούνται οι φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη του νοικοκυριού, όσοι εμπίπτουν σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης, δεν μιλάμε για πισίνες και βίλες, κάποιος ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών, έστω και 15 ετίας, σημαίνει ότι κάνει πολυτελή διαβίωση, όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση και δικαίως, γιατί δεν ξέρουμε τα εισοδήματά τους, και οι φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού. Λοιπόν, να δούμε και την περίφημη ψηφιακή κάρτα. Είναι πολλοί αυτοί που την έχουν επιλέξει, διότι θέλουν να έχουν και το πλήρες όφελο. Θα σας δίνει και λίγοι βεβαίως όσοι πήραν τα χρήματα στο λογαριασμό τους. Σωστά. Εδώ είμαστε στο Youth Pass, να πούμε ναι, εντάχει. Τι δούμε για το Youth Pass, να δούμε τι γίνεται με τη διαδικασία ενεργοποίησης ψηφιακής κάρτας. Να σε δούμε, Γιάννη. Η ψηφιακή κάρτα, λοιπόν, απευθείας θα μας έρθει ένα SMS που θα μας δίνει οδηγίες, θα μας απασταλεί στο mail μας ένα link βάσει της οποίος θα είναι πλέον η εφαρμογή. Θα δημιουργήσουμε ένα δικό μας κωδικό, θα μας έρθει και ένας κωδικός από το σύστημα, οπότε με τους δύο κωδικούς μπαίνουμε μέσα και ενεργοποιούμε την κάρτα, η οποία, να θυμίσουμε, από τη στιγμή που την ενεργοποιούμε, μπορείτε να χρησιμοποιήσουμε έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο Youth Pass, θα μου επιτρέψεις να βρούμε βεβαίως την Αγωγό Μπαλή, η οποία βρίσκεται στο κρίσιμο σημείο. Μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε νωρίτερα από το μεσημέρι πυρκαγιά σε βιτιοφόρο, το οποίο μεταφέρει υγραέριο. Ποιες είναι οι διεργασίες αυτή τη στιγμή και τι γίνεται από άποψη κίνησης στην Εθνική Οδό Αγωγό, η Αγωγό Μπαλή από το Μέγκα. Ευχαριστώ πολύ. 7 ώρες παραμένουν εγκλωβισμένοι οι οδηγοί εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ουρές χιλιόμετρων, χιλιάδες αυτοκίνητα και οδηγοί εγκλωβισμένοι, αγανακτισμένοι, διαμαρτύρονται στην αστυνομία. Είδαμε καρκινοπαθείς που είχαν έρθει στην Αθήνα για θεραπείες και ζητούσαν από την αστυνομία οδηγίες να επιστρέψουν ώστε να παραμείνουν σήμερα στην Αθήνα και να επιστρέψουν αύριο στα σπίτια τους μόλις τελειώσει πραγματικά αυτό το μαρτύριο. Στις 12 το μεσημέρι ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε βλάβη στο βιτιοφόρο και κάλεσε σε βοήθεια με την πυροσβεστική και την αστυνομία να στείλουν πραγματικά μια πολύ μεγάλη και χρονοβόρα επιχείρηση ώστε να καταφέρουν να κατεσβήσουν τη φωτιά και να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο ασφαλείας. Χρειάστηκαν πάνω από 2 ώρες για να μεταγγίσουν το υγροποιημένο αέριο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συγγνώμη η Μάιρα, μεταφέρει πάνω από 7 τόνους. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, βρισκόμαστε στο στάδιο όπου προσπαθούν να ρημουλκίσουν το βιτιοφόρο, γιατί για να δοθεί η Εθνική Οδό σε κυκλοφορία θα πρέπει να έχει απομακρυνθεί. Πραγματικά δεν ξέρω πόση ώρα ακόμα θα χρειαστεί ώστε να τελειώσει αυτό το μαρτύριο των οδηγών, αλλά και όλο αυτού του κόσμου που πρέπει να γυρίσει ή να επιστρέψει σπίτι του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πάλι, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος από το τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Όπως καταλαβαίνετε, η ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Οι κίνδυνοι βεβαίως που ελοχεύουν μετά από ένα τέτοιο περιστατικό ακόμη μεγαλύτερη. Αναλυτικά ρεπορτάζ και μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες. Φυσικά, να επιστρέψουμε στο Γιάννη Χατζησαλάτα. Να δούμε, αγαπητέ Γιάννη, με τη βοήθειά σου, τι γίνεται με το Youth Pass. Αφορά τους νέους, είναι ένα χαρτζιλίκι που, εν πάση περιπτώσει, όμως και αυτό γίνεται θετικά δεκτό. Τι αλλάζει τώρα? Βεβαίως. Και να πούμε ότι αυτό που ήταν ένα έκτακτο μέτρο πριν από ένα χρόνο, πλέον είναι ένα μόνιμο μέτρο. Θα πρέπει να κάνει αίτηση ο νέος ο ίδιος με κωδικούς τάξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρει αφημί και κωδικούς, γιατί δεν μπορεί άλλος να κάνει για αυτόν. Στο voucher.gov.gr δεν υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Όλοι οι νέοι, λοιπόν, θα πάρουν αυτή την επιδότηση. Οι δικαιούχοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος ηλικίας τους της 31 12 του προηγούμενου έτους, το ποσό 150 ευρώ για κάθε έτος. Ψηφιακή κάρτα, λοιπόν, για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών στους 3 πυλώνες τουρισμό, πολιτισμό και μεταφορές,
και η διάρκεια της κάρτας 2 έτη από τον επόμενο μήνα της ενεργοποίησης. Είναι και αυτό ένα βοήθημα, είτε για να δούμε κάποια πολιτιστική εκδήλωση, σινεμά, θέατρο ή οτιδήποτε άλλο, είτε να κάνουμε τις μετακινήσεις μας, είτε σε διακοπές στη διαμονή μας. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο Γιάννης Χατζησαλάτας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κύριε στο Επανειδήν. Εμείς αλλάζουμε τελείως κεφάλαιο. Έκθετη βρίσκεται η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, καθώς και οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας, μετά την αποκάλυψη ότι οι αρχαιότητες και αντικείμενα ανεκτήμητης αξίας έκαναν φτερά από τις αποθήκες του μουσείου και κάποια καταστράφηκαν μετά από ενέργειες υπαλλήλου, ο οποίος είναι υψηλόβαθμος, δηλώνει αθώος, απολύθηκε και βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Η υπόθεση εγείρει οπωσδήποτε ερωτηματικά για το πραγματικό επίπεδο ασφαλείας του Βρετανικού Μουσείου, επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι διαχρονικά στη διαμάχη για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail και της Telegraph, η διεύθυνση του Βρετανικού Μουσείου γνώριζε από τριετίας ότι υπήρχε και άλλος που πουλούσε σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες στο eBay αντικείμενα που προέρχονταν από τις συλλογές του μουσείου και δεν ενήργησε. Σοβαρό πλήγμα για το κύρος και την ασφάλεια του Βρετανικού Μουσείου του Λονδίνου αποτελεί αποκάλυψη πως ένας υπάλληλος έκλεβε πολύτιμες αρχαιότητες που φυλάσσονταν σε αποθήκη. Κοσμήματα, χρυσαφικά και πολύτιμη λίθη ήταν μεταξύ αυτών που διαπιστώθηκε ότι λείπουν. Υπάρχουν και αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιές και μετά από σχετική έρευνα οι υποψίες έπεσαν σε έναν συγκεκριμένο υπάλληλο, ο οποίος και απολύθηκε. The majority of the items were small pieces. Kept in a storeroom belonging to one of the museum's collections, adding that none had recently been on public display and they were kept primarily for academic and research purposes. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα πώς ενεργούσε ο επιτίδιος εργαζόμενος του μουσείου και πού έχει διοχετεύσει τις κλεμμένες αρχαιότητες, αν φυσικά αυτός είναι ο ένας και μοναδικός ένοχος. Το μουσείο σημείωσε πως ο απολυμμένος υπάλληλος θα υποστεί νομικές διώξεις, ενώ έρευνα διεξάγει και η Διοίκηση Οικονομικού Εγκλήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Όπως δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου Χάρτουικ Φίσερ, προτεραιότητα αποτελεί η ανάκτηση των χαμένων αντικειμένων. Τα κλεμμένα αντικείμενα χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα π.Χ. έως τον 19ο αιώνα μετά Χριστόν. Η ανεπάρκεια των μέτρων ασφαλείας του Βρετανικού Μουσείου καταρρύπτει το επιχείρημα των Βρετανών αξιωματούχων πως δεν επιστρέφουν στην Ελλάδα τα μάρμαρα του Παρθενώνα καθώς ανησυχούν για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας του Μουσείου της Ακρόπολης. Το απόλυτο χάος επικρατεί στη Φραγκφούρτη λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε από χθες τη Δυτική και την Κεντρική Γερμανία, προκαλώντας πλημμύρες σε δρόμους, χώρους στάθμευσης και υπόγεια σε όλη την περιφέρεια. Τεράστια ταλαιπωρία από καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της πόλης, καθώς πλημμύρισε ο διάδρομος προσγείωσης, με αποτέλεσμα επιβάτες να αδυνατούν να αποβιβαστούν από αεροσκάφη που είχαν ήδη προσγειωθεί. Περίπου 70 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πολλών κεραυνών στην Κεντρική Γερμανία, ενώ την ίδια στιγμή οι επιβάτες των αεροπλάνων που δεν μπόρεσαν να απογειωθούν πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο σε εκατοντάδες ράτζα που στήθηκαν για το σκοπό αυτό ή σε ξενοδοχείο αν ήταν πιο τυχεροί. Παντού στην Κεντρική και τη Δυτική Γερμανία καταγράφονταν οι ίδιες σκηνές με πλημμυρισμένους δρόμους και οχήματα αποκλεισμένα μέσα στο νερό, με τους οδηγούς ξυπόλυτους να προσπαθούν να διαφύγουν. Στην πόλη Γκίλσενχίρκεν στη Δυτική Γερμανία το νερό έφτασε σε ορισμένες περιπτώσεις στο 1 μέτρο, ενώ πολλά δέντρα έπεσαν πάνω σε οχήματα και οι δρόμοι σε ορισμένα σημεία μπορούσαν να διανυθούν μόνο με φουσκωτά σκάφη. Υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε κυρίες και κύριοι η Manchester City, η οποία επικράτησε τη Σεβίλη στα πέναλτι μετά από ένα θεαματικό τελικό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου χθες χτύπησε η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η Ελλάδα διαφημίστηκε σε όλο τον πλανήτη με τη διοργάνωση του τελικού του Ευρωπαϊκού Super Cup για την απόλυτη επιτυχία της οποίας έπραξαν τα μέγιστα, το φαλερικό γήπεδο, η UEFA και ο Ολυμπιακός. Ο αρχηγός Kyle Walker μαζί με όλους τους παίχτες της Manchester City σηκώνουν ψηλά στο Γιώργιος Καραϊσκάκης το στραφτερό τρόπαιο. Είναι η πρώτη κατάκτηση του Super Cup για την αγγλική ομάδα που προήλθε μετά από ένα συναρπαστικό τελικό κοντά στη Σεβίλη. Ο αγώνας των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων για το 2023 κρίθηκε στα πέναντι, με τους Άγγλους να ευστοχούν σε όλα και τον Γκούντελι να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι στο τελευταίο πέναντι. Γκούντελι απέναντι στον Έντερσον. Δοκάρι και ο τελικός τελειώνει. Manchester City κατακτά τον Super Cup. Η Σεβίλη προηγήθηκε στο 25ο λεπτό με την κεφαλιά του Νενεσίρη και έδειχνε ικανή να κάνει την έκπληξη. Ωστόσο, στο 63 ο Πάλμερ ισοφάρισε για τη City και έστειλε τον τελικό στα πέναλτι, όπου η ομάδα του Pep Guardiola επικράτησε με 5-4.
Η Σεβίλη έφυγε από το Καραϊσκάκι χωρίς κύπελο, αλλά με την ικανοποίηση ότι αντιμετώπισε στα ίσια την πανίσχυρη Manchester City. Many things really well today, but finally against the best team in Europe, sometimes your best is not good enough. Οι πανηγυρισμοί των Άγγλων για το Super Cup συνεχίστηκαν στα πολιτήρια, όπου στήθηκε ένα τρελό γλέντι για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δίκτυο μας ολοκληρώνεται. Παραμένετε στο One Channel, τη νέα σας τηλεοπτική συνήθεια. Καλό βράδυ.